φίλες και φίλοι, γεια χαρά, είμαι ο Μάκης και σήμερα επιλέξαμε να κάνουμε ένα βίντεο περίεργο. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι στα σπίτια μας γιατί έτσι γουστάρουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, έτσι το αποφασίσαμε, έτσι έγινε. Στα αριστερά μου εγώ, εσείς δεν ξέρω αν το βλέπετε, βλέπω το Σταμάτη σε εικόνα. Γεια σου παιδιά. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε το Δημήτρη. Μίτσος εδώ. Ναι, αυτό είναι νομίζω Joycast 4, που πλέον νομίζω έτσι θα γίνεται. Τα καταφέραμε. Ναι, με εικόνα, ναι. Να μπορείτε να βλέπετε κι εσείς. Τα προηγούμενα ήταν μόνο ήχος, ραδιοφωνικά. Τώρα θα το κάνουμε τηλεοπτικά. Το θέμα μας τώρα εδώ πέρα είναι μεγάλο. Είχαμε μια E3 που πέρασε μόλις. Μας έχει κάτσει. Δεν θα πούμε τίποτα εν θερμό. Θα κάνουμε έτσι μια παρέστικη κουβεντούλα όλοι μαζί. Να πούμε τι μας άρεσε. Αυτό θέλουμε να δούμε. Ούτε θα κάνουμε αναλύσεις με τη σειρά όπως κάναμε την προηγούμενη φορά με το Μάκη. Αυτή τη φορά θα πούμε ο καθένας πώς είδε και τι είδε. Είμαστε gamers, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Οπότε θα είναι μια παραίστικη όπως για να βγαίναμε για καφέ εμείς τρεις και να τα λέγαμε τι είδαμε. Αυτό. Ωραία. Σ' άρεσε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καταρχάς όλα καλά. Δεν σας έχω δει τον τελευταίο καιρό. Εμένα μου επιτρέπετε και ένα τσιγαράκι και το καφεδάκι μου. Είσαι ωραίος ρε Μίτσο, είσαι ωραίος. Πολύ άνετος. Και τέτοια συζητήση χωράει πάντα τσιγάρο. Ναι, είναι η υπόθεση που σηκώνει τσιγάρο. Πώς τα είδατε τα πράγματα με την 3? Γλυκανάλατα. Χαλαρή. Χαλαρή, ε. Χαλαρή, ναι, χαλαρή. Ούτε πολύ κακή ήτανε, ούτε πολύ καλή ήτανε. Μέτρια E3. Μέτρια. Γιατί οι πιο πολλοί E3 ήταν πράγματα που ξέραμε ότι θα βγουν και είχαμε ξαναδεί. Δεν είχαμε πολλές εκπλήξεις. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ιδιαίτερα από Sony. Έτσι. Και Microsoft. Εντάξει, το περιμέναμε το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι άλλο να μας δείξει η Microsoft. Διαφορετικό και εκπληκτικό δεν είδαμε. Το ίδιο και από τη Sony. Δεν ξέρω τώρα λένε. Τη Sony ότι κρατήσανε για κλειστά τα χαρτιά τους και ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Σίγουρα, εγώ το πιστεύω. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Βασικά τους έδωσε πάτημα η Microsoft, που και η Microsoft είναι πολύ συντηρητική σε πράγματα, οπότε δεν είχαν λόγο και να ρίξουν μεγάλες βόμβες. Και εγώ έτσι, ούτε κρύο ούτε ζέστη με τη φετινή E3 είναι η αλήθεια. Ναι. Το καλό είναι ότι είδαμε παιχνίδια, πολλά παιχνίδια. Δεν είδαμε εκπλήξεις. Π.χ. Bloodborne 2 που περιμέναμε, που είχαμε πει ότι θα σκάσει μύτη, δεν το είδαμε. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου From. Παράξενο αυτό, γιατί είχαν σκάσει διάφορες φήμες. Μετά κατά τα άλλα, μου άρεσε, τι να σου πω, δεν μου άρεσε που είχαμε παιχνίδια, πούμε, ιδιαίτερα στη Sony, δεν είχαμε ημερομηνίες κυκλοφορίας σε παιχνίδια, πότε θα βγουν. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο επίφοβο αυτό. Βέβαια, έχουμε... Δεν είναι καθόλου επίφοβο. Κοίταξε να δεις, τώρα λίγο, τελευταία χρόνια... Όχι επίφοβο, λίγο ξενέρωτο είναι. Να μην έχεις κάποια ημερομηνία κυκλοφορίας. Να σου πω κάτι, Μίτσο. Τώρα τελευταία διαφημίζουν φέτος ένα παιχνίδι, για το οποίο παιχνίδι μιλάμε για ημερομηνία κυκλοφορίας, μιλάμε για μετά από 3-4 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Πρόπερση, μας είπανε για το God of War. Ναι. Φέτος, ακόμα βλέπουμε τρέιλερ από το God of War. Πότε θα βγει το God of War. Κατάλαβες όλα τι σου λέω. Τρία χρόνια, εντάξει, είμαι υπερβολικός με τρία χρόνια, αλλά δύο χρόνια τώρα αυτό το πράγμα περιμένουμε. Death Stranding, από πέρυσι βλέπουμε τρέιλερ. Φέτος δεν είδαμε ούτε gameplay, οπότε βγάλε άκρη. Ναι. Εγώ είμαι της νόμης ότι θα έπρεπε να βγαίνουν τρέιλερ και διαφημίζεις για παιχνίδια τα οποία θα βγουν άμεσα στο επόμενο εξάμηνο. Έτσι, αυτό ήταν. Δηλαδή, άμα βάλεις λίγο στο μυαλουδάκι σου τι έδειξε η Sony, ήταν σαν να έκανε copy-paste την προηγούμενη E3 και να την ξανά έδειξε. Αν εξαιρέσει το Shadow of Colossus, το remaster, δεν είδαμε κάτι καινούριο. Για την ακρίβεια, ο Μίτσο είναι remake, όχι μπράβο, remaster. Μπράβο, ήταν... Ναι, είναι remake. Α, το Shadow of the Colossus, ναι, είναι remake. Βέβαια, εκεί η Sony αναιρεί την ίδια της τη φύση, γιατί είχε βγει τις προάλλες ένας executive της Sony και έλεγε ποιος παίζει παλιά παιχνίδια. Λίγο το αναιρείς λιγάκι αυτό. Με αυτή τη δήλωση. Εντάξει, εγώ είμαι ενθουσιασμένος. Και εγώ είμαι ενθουσιασμένος. Εγώ θα προτιμούσα να ήταν ένα 2 μπροστά και να
βλέπουμε περισσότερο, αλλά εντάξει. Σίγουρα ένα καινούριο project στο Shadow of Colossus, αλλά βλέπω ότι κρατάνε τη μουντάδα. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό. Δεν θα γίνει φωτεινό, δηλαδή, να αλλάξουν κάποια πράγματα λόγω του ότι εντάξει, έχουν περάσει και τα χρόνια στα γραφικά πλέον, έτσι. Αλλά κρατάνε τη μουντάδα, γι' αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, αυτό ήταν εμένα που μου άρεσε πιο πολύ στο Shadow of Colossus. Η μουντάδα και όλο αυτό το σκηνικό. Και το όλο το τη μοναξιά, δεν ξέρει τι έκανε στην αρχή. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Όλο αυτό που σου βγάζει. Φαντάζεσαι τώρα να βάλουν waypoint, βελάκια και τέτοια. Ναι, ναι. Μαλακία θα είναι. Τρελή και map cleaning τώρα πια, ρε. Άμα ήταν η Ubisoft θα μπορεί. Σίγουρα. Θα έβαζε assets αυτό. Γιατί τη Sony δεν το έκανε το τέτοιο. Πώς το λένε αυτό που παίζεις τώρα, Σταν. Το ξέχασα. Το Horizon. Το Horizon δεν έχει map cleaning, τη Sony. Τώρα είναι της όλα στα map, να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δώσε περιεχόμενο στο λαό, στη μάζα. Να έχει να ασχολείται. Για να δικαιολογήσει και DLC κλπ. Να πούμε λίγο για το Xbox X. Νομίζω πρέπει. Γι' αυτό ήταν λίγο γλυκανάλατη η E3. Γιατί ενώ έχεις παρουσιάσεις κονσόλας, έχεις το Switch που μόλις βγήκε, έχεις αυτά, δεν σου μένει κάτι να πεις wow. Δηλαδή τώρα. Εντάξει, η κονσόλα της Microsoft τούμπανο. Τούμπανο, αλλά τελικά δεν το πήγε επιθετικά. Εγώ περίμενα ότι θα πει ότι είναι new generation και τέρμα. Επιβεβαίωσε ότι είναι upgrade κλπ. Και εντάσσεται στην Xbox One ομάδα. Ότι είναι τούμπανο, είναι τούμπανο. Αλλά ρε παιδιά, εγώ θα πω ένα ανέκδοτο για το τι μου θύμισε. Μπορεί να το ξέρετε. Είναι το ανέκδοτο με το λαγό και την αρκούδα. Που βλέπει η αρκούδα το λαγό να κρατάει μια πέτρα και να έχει απλώσει τα αρχίδια του πάνω στο βράχο και να την πετάει και να λέει πω πω αρρώστια, πω πω αρρώστια, για να μην πω τίποτα άλλο. Και όποτε πάει να το κάνει η αρκούδα, σπάει τα αρχίδια της. Και του λέει ο λαγός, η αρρώστια είναι να μην το πετυχαίνεις. Αυτό ήτανε. Μας έλεγε πω πω αρρώστια η καινούργια κονσόλα, αλλά δεν πετύχαμε τα παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ που ήμουν. Αξίζει να σου δώσουν αργότερα. Αυτό το αργότερα δεν αρκεί. Γιατί, ας πούμε, εγώ που ήμουν έτοιμος να πουλήσω το S και να ετοιμαστώ για το X, δεν με πείσανε. Να το πάρω, δεν έχω λόγο να το πάρω. Εντάξει, τα multiplatform. Θα το πάρεις μόνο. Ναι, τα multiplatform. Ναι, 4K. Ναι, δεν έχω 4K τηλεόραση. Οπότε δεν με αναγκάζει να παίξω κάποιο παιχνίδι που να πω wow. Τα multiplatform, εντάξει, το παίξω στο Pro. Λίγο χειρότερο. Εντάξει, δεν έγινε. Klein Mind. Κοίτα, τώρα μιλάμε για μηδαμινές διαφορές τώρα στα γραφικά. Εντάξει, το έχουν ισοπεδώσει και οι άλλοι, να πούμε τελείως. 4K, ποιος έχει τώρα, εγώ δεν έχω 4K τηλεόραση για να δω τίποτα βασικά. Βέβαια, είπαν ότι και στα 1080p η κονσόλα της Microsoft βλέπεις διαφορές. Έτσι. Όχι αστεία. Θα έχει διαφορές και στα frame rate κλπ. Αυτό είναι πολύ δυνατό μηχάνημα. Θέλεις, ρε παιδιά, θέλεις και ένα. Και παιχνίδια. Εγώ, άμα είχε ένα ωραίο exclusive για αρχή launch, ένα Cameo 2 δηλαδή, που θα έκοβα και το λαιμό μου, θα την έπαιρνα συζητητή. Δεν έχει κάτι για να πάω να το πάρω τώρα άμεσα. Περιμένω. Το Cameo Διαμάντη ήταν τώρα τη προηγούμενη κονσόλα. Δεν ήταν παιχνίδι που το ξέρει όλοι όσο το λαό και ο Ντουνιά. Το ξέρω, ναι, πρέπει αλλά. Πρέπει να είσαι ψαγμένο για να το βρει. Θα ήταν τρομερή έκπληξη να σκάσει ένα Cameo 2. Αλλά έχει το Rare κάνει το Sea of Thieves. Το οποίο παρεμπιπτόντω δεν μου πολύ άρεσε. Φαίνεται ωραίο, αλλά. Μου φαίνεται ωραίο, αλλά εντάξει, δεν ξέρω πώς θα μπορεί να δουλέψει αυτή η συνεργατικότητα. Δηλαδή να είναι και τέσσερις και να δουλεύουν όλα τζάμ και ρολόι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Αυτή η ανακοίνωση που μου άρεσε πραγματικά από Microsoft ήταν το Backwards με το Xbox το Original. Γιατί έχω ένα κότορο εδώ στη βιβλιοθήκη που περιμένει. Και ναι, θέλω να το παίξω. Οπότε θα το παίξω στο S, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και θα είναι τζαμάτα. Τώρα από την παρουσίασή της και το μέτρο έξω τους έδειξε φοβερό. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, και εμένα, από φίλε εντυπωσιακό πολύ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό δεν ξέρω, γιατί exclusive είναι, όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πει κάτι, έχουν πει για Xbox One και PC, αλλά εντάξει, δεν νομίζω να σκάσει exclusive. Το λέω εγώ επειδή παίξανε. Άμα είναι exclusive, εντάξει, κάτσε καλά.
Ίσως μπορεί, υπάρχει και απαιθόντα ένα time exclusive, τώρα για μόνιμο δεν νομίζω. Δεν ξέρεις, λόγος, δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, τέλος πάντων, να το δούμε, είναι καιρό. Διότι το 43, το 2043 το είχαν δικό τους αυτοί. Το 2033, ήταν... ναι. Ναι, ναι. Το είχαν, δεν ήταν δικό τους, μωρέ, απλώς δεν, επειδή και ο PlayStation 3 ήταν δύσκολο προγραμματιστικά και η 4α η εταιρεία, η Ουκρανική που το φτιάχνει, θέλεις λαό για να φτιάξεις multiplatform. Ήταν δύσκολο, ναι. Δηλαδή το Xbox 360 ήταν σαν PC, ρε παιδί. Ήταν εύκολο να προγραμματιστείς και να βγάλεις και εκεί παιχνίδι. Ενώ το PlayStation 3 ήθελε άλλο προγραμματισμό. Οπότε ναι, τους έκατσε σαν exclusive με την έννοια ότι δεν ενδιαφέρθηκαν να βγάλουν στην αρχή για το PlayStation 3. Το βγάλανε μετά βέβαια Redux στο PlayStation 4. Και είχε και κάποιες, και το όρι το καινούριο φάνηκε πανέμορφο, στα κλασικά στα όπως είναι και το, όπως ήταν και το ναι, πρώτο, ναι. πανέμορφο. Και το εκείνο το Cyberpunk, το πώς λέγεται, Last Light, πώς λεγότανε. Συγγνώμη αν κάνουμε λάθος, γιατί πολλά εντάξει παιδιά δεν είμαστε, ναι, πολλά δεν τα θυμόμαστε, δεν είμαστε δημοσιογράφοι, άμα κάνουμε λάθος, κάναμε λάθος, με συγχωρήστε μας γι' αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, οκ, okay, δεν είδα κάτι. Δηλαδή, εντάξει, Minecraft 4K και. Οκ. Okay. Minecraft 4K, τι μα το διαφημίσει. Ναι, εντάξει, το καλό σε αυτό είναι ότι κάνουν το crossplay που θα μπορεί να παίξει με Switch και PC, που είναι πολύ καλό. Ναι. Το PlayStation 4 βέβαια φάγανε άκυρο από το Sony για crossplay. Δεν του το δίνουν αυτοί. Δεν του δίνουν ναι, crossplay, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Τέλο πάντων. Έχει και... δικιά τη λογική η Sony. Mm. Και το, άλλο, πολύ κόσμο πάντως. Και το άλλο που και μου άρεσε και δεν μου άρεσε ήταν το καινούριο παιχνίδι της BioWare, το Anthem. Ναι. Φαίνεται ναι. πανέμορφο, μπαίνει, εντάσσεται στη λογική του Destiny, αλλά εγώ θα κάνω δύο παρατηρήσεις που φοβάμαι, γιατί δηλαδή εγώ δεν μου αρέσει το παιχνίδι της BioWare. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί παικτικά το παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι και το δυνατό σημείο της BioWare αυτό. Ενώ σε αντίθεση με την Bungie και τον Destiny, που είναι το δυνατό της παιχνίδι. Εμένα μου θυμίζει ρε φίλε Destiny όμως. Ναι, όχι, δεν μιλάμε για concept, μιλάμε τώρα για τύπου παιχνιδιού. Δηλαδή το παιχνίδι είναι ένα shared world, ας το πούμε RPG. Θυμίζει πολύ, να σου πω ποιο μου θυμίζει. Ποιο. Άκουσέ με να σου πω. Αυτό με τα μεγάλα τα έντομα. Το Ιαπωνικό, πώς το λέγανε, που το πρώτο ήταν αποκλειστικό νομίζω του Xbox 360. Το δεύτερο βγήκε σε όλες, πώς το λέγανε, ρε γάμο. Όχι, κόλλησε το κεφάλι μου τώρα. Κάτσε να λίγο φως εγώ. Ναι, συνέχισε, να πω. Με κάτι ρομπότ. Που είχες μεγάλα, έμπαινες μέσα σε αυτό και έκανες μάγες με μεγάλα σκαβάρια. Πώς το λένε, ρε φίλε, πού κόλλησε. Lost Planet, ορίστε. Α, το Lost Planet, ναι. Αυτό μου θυμίζει. Ναι, απλώς δεν είναι single player. Το Anthem. Ούτε το δεύτερο το Lost Planet ήταν single player. Ναι, εντάξει, απλώς αυτό δεν είναι single player, είναι Destiny φάση τελείως. Απλώς η BioWare το έχει στην αφήγηση, ναι. Πράγμα που δεν το έχει η Bungie. Και η Bungie το έχει στο gameplay, πράγμα που δεν το έχει η BioWare. Εκεί θα δούμε πώς θα, δηλαδή μακάρι να μπορούσαν να συνδυάσουν αυτά τα δύο και να βγάζουν ένα παιχνίδι. Γιατί και ο κόσμος είναι φοβερός. Με τα exoskeleton εκεί πέρα που έχει και λοιπά. Τώρα θα τα δούμε αυτά. Εγώ έχω ψηθεί για Destiny 2 έτσι να το δω σε μια δοκιμή και ίσως δώσω και σε αυτό, πιο πολύ για τον αφηγηματικό του πράγματος. Ωραία. Ναι. Άλλο που μου έκανε εντύπωση... Κάνα άλλο παιχνίδι. Καλά, τώρα να πούμε από Switch, καλά κλασικά με το τιζεράκι έγινε χαμός, εγώ το έβγαλα και βίντεο. Ναι. Ναι, νομίζω ήταν πολύ καλή η συνέντευξη της. Φαίνεται... Εντάξει, βγαίνει και remake για το DS, το Samus Returns. Για το 3DS. Είναι ναι. Το Metroid το 2, το Game ναι, Boy. Ναι, και δείχνει ότι θα είναι φοβερό κι αυτό. Και αυτό φαίνεται πολύ τουμπάνο. Με κάνει να αγοράσω το 3DS. Ναι, μάλλον θα πάω για το 2D XL, το καινούργιο που βγάλανε. Ναι. Που φαίνεται γεγονό. Δεν χρειάζεται το 3D. Τελικά δεν χρειάζεται το 3D. Δεν είναι απαραίτητο, μωρέ, και δεν νομίζω ότι προσφέρει και πάρα πολλά. Δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Ναι, μωρέ, εντάξει, γιατί να το χρησιμοποιήσεις. Λίγο στην αρχή για το γενικό. Ναι, στραβόλι πρέπει να κάτσεις και στα ίσια στο 3DS για να δεις σωστά. Οπότε.
Κοίτα, με το άλλο όμως το 3DS που βγάλαν το νέο το New 3DS. Το βελτιώσανε πολύ το tracking και το τέτοιο. Το βελτιώσανε πάρα πολύ το head tracking. Σε εντόπιζε και σου έπαιζε σωστά. Ναι. Τώρα εντάξει. Αλλά είναι και συνήθεια, φίλε μου, κουραζόντουσαν τα μάτια μου μετά από κάποιο σημείο και μετά. Ναι. Ας πω. Εντάξει, το καλό ήταν ότι μπορείς να το πανεργοποιήσεις. Αυτό ήταν πολύ καλό. Mm-hmm. Γενικά όμως φαίνεται πάντως από τη Nintendo στην E3 ότι οι κυκλοφορίες είναι πολύ στρατηγικά πότε θα βγάλουν. Δηλαδή ξέρεις μέχρι το 17 έχεις αυτά πολύ καλά παιχνίδια και το 18 πάνε για ακόμα καλύτερα παιχνίδια. Mm-hmm. Μου άρεσε πολύ το Super Mario το Odyssey έτσι που το δείξανε και με το διπλό κλπ. Γενικά φαίνεται πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Και ναι, ένα παιχνίδι έτσι που είχαμε να δούμε από την εποχή του Super Mario 64. Mm-hmm. Μετά τα καταγνωστά. Και το άλλο που με κάνει να αναρωτιέται, με ξέρετε ποιο είναι. Το αν υπάρχει νέα ομάδα που δουλεύει το Prime το 4, mm-hmm. η Retro που δουλεύει τα Prime και δεν δουλεύει τα Prime, και τι κάνει τώρα. Αυτό είναι γρίφος, φίλε. Γρίφος, φίλε, ναι. Αυτό είναι γρίφος. Μακάρι να μην δουλεύει Donkey και να δουλεύει νέο IP που θέλουμε. Μακάρι. Εντάξει, και Donkey να φέρει, ωραία τα έχει κάνει. Εντάξει, μωρέ, έφερε δύο, νομίζω ότι θέλουμε ένα νέο κάτι καινούριο. Αν και το τελευταίο του Donkey ήταν πολύ δύσκολο. Το τελευταίο δεν το έπαιξα, αλλά και το, γενικά και το πρώτο ήταν πολύ δύσκολο. Παλεύω εγώ τώρα αυτόν τον καιρό, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Mm. Είναι πακέτο, δεν ξέρω, δεν με βολεύει ο χειρισμός, κάτι έχουν κάνει με το χειρισμό. Δεν το έχω παίξει καθόλου το πρώτο. Το δεύτερο στο Wii U. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι. Wii U. Ναι. Ας περιπτώσει. Θα τα δούμε. Πάντως η Nintendo έπαιξε σωστά τα χαρτιά της. Εγώ αυτό είδα. Και πάει καλά και το Switch. Νομίζω ευκαιρία της είναι. Ήταν ευκαιρία της. Μεταξύ να βλέπεις αυτά που λέω ρε Μίτσο, παλεύουν όλοι με τα 4K, έχουν αρχίσει και λύνουν μαθηματικές εξηγήσεις για το πώς θα παίζει μια κονσόλα και σκάει η Nintendo και λέει ρε παιδιά, εμείς με 1080 αυτά τα παιχνίδια δίνουμε, πάρτε τα. Τώρα το θέμα είναι, δηλαδή μια κονσόλα εσένα ρε Μίτσο, δηλαδή σου μένει για το τι specs έχει ή για το τι παιχνίδια έχει και τι έχει specs εκεί πέρα. Ρε φίλε, πρώτα είναι τα παιχνίδια και μετά τα specs. Δηλαδή όταν κοιτάς το περιεχόμενο μια Nintendo κονσόλα. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τα multi-platform, αλλά ξέρεις ότι όποιο θα παίξεις θα είναι ωραίο παιχνιδάκι. Ναι, θα είναι ένα και ένα με καλούς μηχανισμούς, πρωτότυπους πολλές φορές και θα γουστάρεις. Τώρα, άμα δεν είσαι fan του παιχνιδιών της Nintendo, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορείς να της πεις ότι δεν έχει παιχνίδια. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι όλος ο κόσμος έχει πέσει στο online gaming και δεν τους πολύ ενδιαφέρει το single player κομμάτι. Δηλαδή το νιώθω αυτό το πράγμα. Και το single player. Δηλαδή σου λέει βγήκε το τάδε παιχνίδι. Ναι, είναι single player. Multiplayer έχει. Αν δεν έχει, δεν το ακουμπάνε το παιχνίδι. Ναι, πάρα ναι. πολύ σκορ. Και το έχουμε γυρίσει, το έχουμε πάρει. Και δεν είναι μόνο στη Nintendo, δεν είναι μόνο το single player. Είναι και το local multiplayer. Ότι έχει καλό. Πόσα παιχνίδια έχει σε μια κονσόλα Nintendo που να παίξει στον καναπέ με τους φίλους σου. Πάρα πολλά. Τώρα να δούμε το ARMS που βγήκε σήμερα, το Splatoon που έρχεται, το Mario Kart. Ναι. Αυτή, είδατε και όταν παίξαμε μαζί πώς μας έλειπαν όλα αυτά. Οπότε σε αυτό καλύπτει ένα κενό που δεν έχουν οι άλλες κονσόλες έτσι εύκολα. Ναι, μεν έχουν το online, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και μετά να περάσουμε και σε αυτό που μας έκανε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και της Ubisoft και της Bethesda. Ναι, για μένα Μπεθέστα κορυφή. Νομίζω ήταν οι δύο καλύτερες, παιδιά. Οι δύο καλύτερες ήταν αυτές. Η Μπεθέστα και η Ubisoft. Μακράν. Έδειξε ένα Assassin's Creed και ένα Far Cry, τα οποία έτσι όπως τα είδα εγώ χοντρομετράνε. Πολύ. Έδειξε Beyond Good and Evil, το οποίο και αυτό έπαθα σοκ. Εντάξει, δεν είδα gameplay, αλλά το βίντεο έφτασε και μόνο. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Αν και φεύγει από το χαρακτήρα του πρώτου που ήταν έτσι ένα 3D platform και πάει πιο πολύ σε open. Καλύτερα, μου αρέσει έτσι. Ναι, γιατί από ό,τι διάβασα θα διαλέγεις και χαρακτήρα και mail, άντρα, γυναίκα κλπ. Οπότε διαφοροποιείται αρκετά και είναι και prequel. Ναι. Αλλά έχει ωραίο κόσμο και Pigman φοβερός. Τώρα θα δούμε, εγώ γουστάρω.
Να δούμε τι θα δούμε. Είναι από την Ubisoft Montreal. Και περιμένουμε gameplay, οπωσδήποτε. Και Bethesda που μας έδειξε Wolfenstein. Bethesda που αυτό που δεν περιμέναμε, Wolfenstein το περιμέναμε. Όπα, σε έκοψε στα μάτια, sorry. Ναι, ναι. Απλά έλεγα για το τέτοιο, ρε. Για τα παιχνίδια. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, η έκπληξη της ήταν το τέτοιο. Το Dishonored. Το Dishonored, το expansion, ναι. Αυτό θα μου πεις εσύ εδώ που παίξεις το 2, θα μου πεις εσύ άμα το περιμένεις ή όχι. Και πώς αν το σου περιμένω φάνει. Ή αν το περίμενα. Αν το περιμένεις και πώς σου φάνηκε έτσι σαν expansion. Δεν ξέρω, δεν έχω δει καθόλου, γιατί δεν έχω παίξει το 2. Φυσικά και το περιμένω, γιατί το κεντρικό παιχνίδι, δηλαδή στο δεύτερο που βγήκε, ναι, ναι, ναι. Όταν το τελειώσεις, ο Billy, αυτή η τύπησα η μαύρη, την είδατε πιστεύω στο τρέιλερ, έτσι. Εγώ δεν έχω δει το τρέιλερ γιατί δεν είναι κάτι να το δω. Γιατί λέω πρέπει να παίξω παιχνίδι για να καταλάβω πράγματα. Ναι, τέλος πάντων, αυτή είναι από τους πρωταγωνιστές του δεύτερου παιχνιδιού. Και στο τέλος εξαφανίζεται χωρίς να γνωρίζεις πού ακριβώς πήγε και τι ακριβώς έγινε με αυτή. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα στο ξεκαθαρίζει το τοπίο και σου δείχνει πού ακριβώς πήγε και ποιον συνάντησε. Τον Doubt δηλαδή. Ναι, 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 η επιστροφή του μεγάλου ασαζίνου. Του Doubt. Ναι, ναι, ρε φίλε. Ναι, και το Evil Within μου άρεσε το τρελεράκι και πλέον ο Mikami μπαίνει λίγο στο ως producer μόνο, οπότε θα είναι και διαφορετικά λίγο η δομή. Από ό,τι διάβασα και άκουσα μερικές συνεντεύξεις θα είναι λίγο πιο survival, θετικό, πιο θετικό και θα μειώσουν τα action. Εγώ το περιμένω. Το πρώτο ήταν εμένα μου άρεσε, δεν το θέλωσα, το θέλωσα απλά καλό. Που είχε κάποια σημεία κακά για μένα και το περιμένω να δω το δεύτερο να το βελτιώσουν σε αυτά που πρέπει για να μας βγει. Αυτό που δεν μ' άρεσε στην Bethesda ήταν το Skyrim, παιδιά. Δηλαδή το ξαναβγάζει $60, 60 ευρώ στο Switch. Το Skyrim για το Switch. Ναι. Ναι. Εντάξει, έχει κάποιες προσθήκες μέσα στο χειρισμό του παιχνιδιού. Όσες και να έχει, είναι ένα παιχνίδι του 11, όσες προσθήκες και να βάλουν. Τι να πω, ξέρω εγώ, εντάξει, αυτά είναι ανομαλίες της Bethesda. Τέλος πάντων. Και το VR, τώρα δεν ξέρω πώς θα παίζεται. Θα δούμε πώς θα παίζεται το VR. Πού αλλού πάμε τώρα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε για Sony. Για Sony, είπαμε για Ubisoft, είπαμε για Microsoft, είπαμε για Bethesda, είπαμε για Nintendo. Sony τώρα νομίζω είμαστε. Sony, ναι, τι. Καταρχάς. Είδαμε παιχνίδια, μία που βγήκε και μία που παρουσίαζε παιχνίδια με πολύ gameplay σε πολλές περιπτώσεις. Πώς σας φάνηκε το Days Gone? Πολύ, πολύ πράγμα. Ορδή. Από ορδές, από ζόμπι. Εμένα μ' άρεσε. Είχα συγκλονιστεί όταν είχα πρωτοδοδεί αυτές τις ορδές με τα ζόμπι. Αλλά ρε παιδιά, λίγο το gameplay μου φάνηκε πολύ γνωστό, ρε παιδιά, σαν να το έχω ξαναπαίξει. Ναι. Αυτό δεν μ' άρεσε. Δηλαδή έτσι, η κινηματογραφικότητα και αυτά τα κάνουν τα παιχνίδια ένα και αυτό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Αυτό το λέω εγώ. Το μόνο εγώ που... πάντως. Το shooting, πάντως... shooting έδειχνε ότι δεν το έχουν. Αλλά θα το βελτιώσουν, φαντάζομαι. Με τα τεστ και τα λοιπά θα τα βελτιώσουν. Σίγουρα. Για πες Σταμ. Πάντως με το εν λόγω παιχνίδι, εγώ δεν είχα ενθουσιαστεί από την πρώτη φορά τότε όταν το πρώτο είχαν δείξει. Ναι, ναι. Γιατί. Πώς να το πω ρε παιδί μου, έχει κουράσει πλέον το θέμα με τα ζόμπι. Κακά τα ψέματα. Έχει βγει full πράγμα με ζόμπι εκεί. Ναι, μεν είναι λίγο διασκεδαστικό έτσι όπως το είδα. Δηλαδή να σε κυνηγάνε ορδές ζόμπι, να πυροβολάς από εδώ, ναι, από εκεί. Ναι. Το κινηματογραφικό που είπες και πριν. Αλλά δεν ξέρω ρε φίλε, όχι άλλο ζόμπι για μένα. Ναι. Δεν μπορώ, και δηλαδή δεν ξέρω... βγήκε πολύ λίγο πράγμα. Και δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί και η Sony, γιατί και το Last of Us 2 που θα βγει πάνω στην ίδια θεματολογία πάνω κάτω έχει. Δηλαδή, ναι. Στη μία λέγεται clickers, στην άλλη λέγονται freakers, ξέρω εγώ, εντάξει. Ναι. Α, δούμε τώρα. Βέβαια, μου έκανε εντύπωση που δεν έδειξε Last of Us 2 τελικά. Δηλαδή, ούτε αυτό... Δεν έδειξε, όχι. Και το κρατάει την πισινή της για τα δικά της, για το δικό της event, εντάξει, πιστεύω. Να πούμε και για την αλήθεια, το φύλαξε γιατί μάλλον ήθελα να προμοτάρουν το Uncharted, το Lost Legacy που έρχεται. Και ίσως το φύλαξε διότι περίμενε να δει και η Xbox τι θα κάνει, αν θα πετάει κανένα δυνατό τίτλο. Ναι, πάντα το κάνει αυτό, ναι, πάντα το κάνει. Γιατί ήταν και μετά την Microsoft αυτή, οπότε...
Εγώ όπως είπα και στο σελίδα στο Facebook που έγραψα μια μικρή άποψη, η Sony είχε την ευκαιρία της να τη σκοτώσει με το Xbox X πριν βγει. Θα πέταγε μια μείωση τιμή σε ένα 50 στο Pro, θα πέταγε και ένα Death Stranding και Last of Us 2 gameplay trailers και τελείως, δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή ξέρεις που θα πήγαινε ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Κάνει και δικό της event η Sony νομίζω ρε φίλε, είναι και Gamescom μπροστά. Αυτό το δικό της είναι Δεκέμβρη, έχει ακόμα. Ναι, έχει ακόμα, απλά είναι και Gamescom τώρα. Ναι, απλώς δεν ήθελα, απλώς θα μπορούσε να έχει τελειώσει το θέμα. Τέλος πάντων, ξεχνάτε ότι πέρυσι Gamescom ήταν καλύτερη από την E3. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Όχι, καλό θα ήταν να. Καλά έκανε για μένα. Το πήγε που προτίμησε να κολυμπήσει τα ριχά και να πατώνει παρά να βουτήξει ναι, ναι. Και να ανοιχθεί κατευθείαν. Ναι, πιστεύω ναι, ναι. Ότι καλή ήταν η στρατηγική της Sony. Δεν ξέρω μήπως φοβόταν και αυτό που έπαθε με το Nomad Sky. Δεν ξέρω πόσο τη στείλει. Το Detroit, πώς το είδατε το Detroit. Το Detroit, ξέρω εγώ. Εσύ άμα σου πεις που ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Δεν ασχολούμαι, έχω παίξει του Cage, αλλά δεν μπορώ, δεν ενθουσιάζομαι με τα παιχνίδια του Cage. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ενθουσιάζεσαι, αλλά τα έχεις παίξει όλα ρε. Και ξέρεις, γι' αυτό σου λέω, έχεις άποψη, αυτό εννοώ. Ναι, μ' αρέσουν τα story driven έτσι παιχνίδια, αλλά αυτό που είδα πάλι ρε φίλε στο παιχνίδι του Detroit ήταν ότι ήταν gameplay πολύ ρηχό πάλι. Δηλαδή είδα κάτι που σου δίνει επιλογές που να πας να καλυφθείς, που να πας να κάνεις κάτι τέτοια και νομίζω ότι πάλι από gameplay θα πάει άπατο. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων έχει τρομερά assets, τρομερά γραφικά κλπ. Πολύ τεχνολογία, motion capture κλπ. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τι θα μας πει. Τουλάχιστον να έχει καλή ιστορία, να έχει καλή ιστορία, αυτό θέλω. Εγώ γενικώς αυτήν δεν είμαι φίλος. Ναι ρε φουριό, το ξύλο. Τα παιχνίδια του... Τα story πάντως είναι καλά. Γράφει ωραία σενάρια αυτός. Κοίταξε ναι, να δεις το Heavy Rain... Αυτός φταίει που έχουν βάλει όλοι QTE μες στα παιχνίδια. Καλά δεν φταίει αυτός, αλλά αυτός το παραξυλώνει ρε φίλε. Εντάξει. Ναι, η αλήθεια. Άμα δεν υπήρχε αυτός δεν θα υπήρχαν QTE μες στα παιχνίδια. Εγώ μόνο τον Beyond έχω παίξει. Τον Beyond του Souls. Να παίξει το Heavy Rain καλύτερο. Πιο ωραίο. Το έχω στα υπόψη μου και αυτό ναι, πάντως. Ναι, ναι. Και σε gameplay είναι καλύτερο σχέση με τον Beyond, γιατί τον Beyond είναι ακόμα πιο πλοποιημένο και η ιστορία του είναι πιο καλή. Ξέρεις που είχα τελειώσει εγώ μόνο, το Far Night. Ναι, άλλο έχεις παίξει το Heavy Rain, είναι ωραίο, εντάξει, το Heavy Rain παίζεται. Το έπαιξα το Heavy Rain και το παράτησα, σε ένα σημείο το παράτησα. Είχε ναι. Πολλά bugs, θυμάμαι, δεν, κάτι δεν μου έκανε, κάτι δεν πήγαινε καλά. Καλά, μπορεί να μην ήσουν σε mood, αυτό είναι πάντα στο gaming. Ναι. Ήθελα κάτι να παίξω, όχι κάτι να βλέπω. Ακριβώς, εκεί που χωλένουν. Ωραία. Είδαμε καμιά έκπληξη από κανέναν άλλο, να. Τι είπα, να δούμε, EA, τι είχε EA. EA... Δεν είχε πολλά, είχε κάτι πολύ παράξενες στιγμές με κάτι YouTubers που βγαίνανε και λοιπά, άσχετες. Πολύ παραδοσιακή συνέντευξη τύπου που δεν μ' άρεσε καθόλου. Καλά, έδειξε τα γνωστά FIFA και NBA Live και αυτά. NFL. Και NFL. Το Battlefield 1 το expansion φαίνεται ωραίο με το ρώσικο στρατό που μπαίνει και νομίζω ότι θα δώσει και πνοή στο gameplay. Δεν μου έχει μείνει κάτι άλλο εμένα. Εγώ δεν έχω να πω να προσθέσω κάτι άλλο. Α, και το εμένα, ξέρετε ποιο μου άρεσε πάρα πολύ από την EA. Το παιχνίδι αυτό είναι το 2 που είχαν φτιάξει το Brothers Tale of Two Sons. Ναι. Α, ναι, που είναι σε συνεργασία, που παίζουν πάλι, ναι, δύο που... τύπους, ένα detective. Όχι, είναι το Way Out, που είναι δύο φυλακισμένοι και προσπαθούν να αποδράσουν. Ναι, μπράβο και λέω το detective. Ναι, αυτό μου άρεσε και νομίζω το θέλω. Νομίζω ότι το θέλω να το παίξω. Αυτό ήταν όμως co-op και καλά είπανε για co-op. Δηλαδή τι ναι, θα αλλά... παίζουν δύο άτομα. Έτσι είπανε, αλλά φαντάζομαι πως έχει ένα στυλ όπως το Brothers που χειριζόσουν και τους δύο. Άμα είσαι μόνος σου να μπορείς να χειρίζεσαι και τους δύο με έναν τρόπο. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Πάντως φαίνεται ενδιαφέρον concept και θα το τσεκάρουμε σίγουρα. Θα το δούμε στο νου μας. Ο Brothers πάντως ήταν πολύ super. Μικρό, αλλά αυτά που σου βγάζε ήταν φοβερά. Ναι. Ήταν ναι. Πολύ ωραία. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πραγματάκια. Δεν έχω να γνωρίζω... Έτσι όπως το... Τι? Τίποτα για τον Brothers λέω, τώρα που το θυμήθηκα να τρίχιασα. Ναι ρε φίλε, ωραία εμπειρία. Κάτι άλλο που να μας έχει μείνει από αυτήν την E3 δεν νομίζω ότι υπάρχει.
καλύψαμε αυτά που μας αρέσανε. Εντάξει, δεν είπαμε, δεν είμαστε γνώστες, πολλά δεν τα ξέρουμε, πολλά θα τα δούμε. Δεν χρειάζεται να κουράζουμε τα παιδιά. Ναι, οι άλλοι Devolver, να πούμε εκεί, τι Devolver δεν λέγονται. Ναι, Devolver. Η τρολιά. Ναι. Με μια παρουσίαση, πολύ bizarre παρουσίαση. Ναι. Δηλαδή παρουσιάσανε και παιχνίδια και ταυτόχρονα κράξανε και τους άλλους, ναι, με τρόπο. Ναι. Τα πανηγύρια, τα πανηγύρια θέλουν... Τα ίσα το είδα εγώ. Μάικι, τα πανηγύρια θέλουν και τα σκετσάκια τους. Ναι. Ήταν οι κλαρινιτζίδες της E3. Ναι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω να σταματήσουμε εδώ, να μην πούμε τίποτα άλλο. Εμείς είπαμε κάποια πράγματα έτσι πως τα είδαμε εμείς. Εκεί δεν ήμασταν. Νομίζω ότι ήταν αρκετά. Θα τα δούμε καιρό τι θα συμβεί. Μας έκανε λίγο να πούμε έτσι. Μάτια η σύνδεση ιντερνετική, τα καταφέραμε τελικά με τις δυσκολίες. Εντάξει, πρώτη φορά είναι, θα τα βελτιώσουμε όλα, είπαμε, όσο μαθαίνουμε βελτιωνόμαστε. Θέλετε να κλείσουμε λέγοντας ο καθένας μας μερικά παιχνιδάκια που περιμένει από την E3. Από την E3, αυτή την E3, εγώ αυτά που περιμένω, ας πω εγώ πρώτος, μιας και πήρα το λόγο, από μόνος μου. Περιμένω God of War. Ωραίος. Θέλω να βγει αυτό το παιχνίδι πρώτα απ' όλα. Ωραίος. Περιμένω μετά, σε δεύτερη φάση, Far Cry 5. Σωστός. Μετά περιμένω από την Bethesda το... Πώς το λένε... Το Dishonored, το Expansion. Ναι. Ωραία. Και το Wolfenstein, το New Colossus. Αυτά τα τέσσερα, πέντε, πόσα είπα, τέσσερα ή πέντε. Νομίζω 5. Λοιπόν, 5 είπα. Λοιπόν, αυτά τα 5 τα περιμένω όπως και δίποτε. Θέλω να τα δω όπως και δίποτε. Ναι. Ωραία. Στάμε εσύ. Λοιπόν, εγώ περιμένω, όπως είπε και ο Mike's God of War. Ωραία. Όπως και δίποτε. Wolfenstein 2, Assassin's Creed Origins. Ναι. Διότι με έχει ψήσει πολύ αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Φαίνεται πολύ όμορφο. Το expansion του Dishonored, αφού παίξω βέβαια και το Dishonored 2. Και αν είχα Switch, θα περίμενα σαν τρελός και το Metroid. Ποτέ δεν ξέρω. Αλλά ελπίζω σε εσένα. Ελπίζω σε ένα Θεό. Το Metroid τώρα, να πω κάτι. Βεβαίως. Το Metroid τώρα θα βγει, παιδιά, όχι του χρόνου. Τέτοια εποχή θα μιλάμε ακόμα και θα δούμε gameplay. Σίγουρα. Θα δούμε. Λοιπόν, εγώ το περιμένω, αλλά δεν είναι, γι' αυτό δεν το είπα κιόλας. Λοιπόν, να τελειώσω κι εγώ. Τέτοια εποχή θα δούμε. Να τελειώσω κι εγώ λίγο με αυτά που περιμένω. Βεβαίως, Δημητράκη. Λοιπόν, περιμένω Super Mario Odyssey από Switch. Super. Xenoblade 2 από Switch. Και το Metroid του 3DS. Περιμένουμε. Και Metroid Prime του Switch. Πάει το ένα. Και μετά από τα υπόλοιπα. Περιμένω το Way Out που είπαμε με τη TCA. Mm-hmm. Αυτό να δω, μου άρεσε πάρα πολύ. Το όριστο στη Microsoft. Mm-hmm. Evil Within 2. Και νομίζω αυτά, δεν θα πω κάποιο άλλο ότι περιμένω. Άμα δείχναν και Last of Us 2 θα έλεγα και αυτό, αλλά δεν το δείξαν, οπότε δεν το λέω. Αυτά. Ωραία. Λαμπρά λοιπόν. Νομίζω ότι εντάξει, είχαμε παιχνίδια να περιμένουμε, οπότε το 17, με το τέλος του 17 έχουμε πολύ πράγμα. Και για ένα περίεργο λόγο έχουν πολλές κυκλοφορίες το 27 Οκτωβρίου, έχουν κλειδώσει. Πράγμα που με παραξενεύει, άμα θα κυκλοφορήσουν 27 Οκτωβρίου όλες αυτές τις κυκλοφορίες. Δύσκολο. Είδαμε. Δύσκολο. Κάποια θα φάνε ή θα πάνε early ή θα φάνε delay. Δεν μπορούν να πέσουν και στην αγορά, δεν μπορούν να βγουν τόσα παιχνίδια ταυτόχρονα. Θα ξέρουν ότι πόσα παιχνίδια μπορεί να πάρει ένας παίχτης. Δεν γίνεται. Δεν είναι ανέφικτο. Δεν νομίζω ότι τους απασχολεί και πολύ αυτό. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, joysticks, αυτά ήταν ένα έτσι μεθεόρτιο της E3. Τα είπαμε με το Μάικη και το Στάμου. Εγώ είμαι ο Μίτσος. Γεια χαρά από μένα. Joycast 4. Και από μένα. Και από μένα. Θα τα λέμε από κοντά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη στήριξή σας. Είστε άψογα, είστε άψογοι όλοι. Και συνεχίζουμε, πάμε μπροστά.
Έτσι, με το μήνυμα του μεγάλου αρχηγού κλείνουμε. Αγάντα. Γεια σας αγάπες μου. Bye bye.